Ερχόμαστε στο άλλο ζήτημα, γιατί στα F-16 η Τουρκία θέλει να επισπεύσει το πρόγραμμα. Διότι θεωρητικά η Ελλάδα θα έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα των F-16. Θεωρητικά λέω, γιατί δεν ξέρω πώς υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, λένε, στην ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Αλλά τέλος πάντων, 2026-2027 η Ελλάδα θα έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα των F-16 Block 70, στον εξυγχρονισμό. Θα έχει παραλάβει τα 24 Ραφάλ και θα περιμένει τα F-35. Η Τουρκία, μόλις θα ξεκινά το 2017 την παραλαβή των F-16 των εξυγχρονισμένων, το 29 τα πρώτα F-16, άρα υπάρχει μια καθυστέρηση. Για να τρέξει το πρόγραμμα προτείνουν συμπαραγωγή, αλλά και τον εξυγχρονισμό των F-16 στην αεροπορική βιομηχανία της Τουρκίας, στην αεροδιαστημική βιομηχανία της Τουρκίας, στην Τούσας. Εκεί έχει γίνει, Δημήτρη, η συμπαραγωγή 270 F-16. Είναι πολύ σημαντική εμπειρία. Από το 1987 ο Ζαλ τότε, ο Τουρκούτο Ζαλ, θυμάμαι, είχε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια, την συμπαραγωγή στον F-16, τεράστιο βήμα από την πλευρά της Τουρκίας τότε. Και ακούγοντας το νούμερο, λέω, κοίταξε να δεις, 270 μαχητικά παραγωγή έγινε στην Τουρκία. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki F-16 satış ve modernizasyon süreci kongre onayının ardından resmen başlayacak. Gözler hem üretim hem de modernizasyon için Lockheed Martin'in tesislerine çevrilecek. Ancak farklı ülkeler için 100'den fazla uçak üretim bandından çıkmak için sıra bekliyor. Fabrikanın kapasitesi ise ayda 4 uçakla sınırlı. Bu nedenle ilk etapta 79 modernizasyon kitinin envanterdeki uçaklara uygulanması için bu konuda tecrübe ve altyapıya sahip TUSAŞ'ın görev alması planlanıyor. F-16'ların ABD'nin yanı sıra Türkiye'de de üretilmesinin de seçenekler arasında bulunduğu belirtiliyor. Teslimat takviminin fazla uzamaması için envanterdeki Türk F-16'larına entegre edilecek 79 modernizasyon kiti için bu konuda altyapıya sahip TUSAŞ'ın görev alması seçenekler arasında. TUSAŞ, 1987-2012 yılları arasında farklı konfigürasyonlarda 270 F-16 savaş uçağının montajını Türkiye için üretilecek F-16'lar için TUSAŞ'la Lockheed Martin firmalarının işbirliği yapması ve uçakların bir bölümünün montajının Türkiye'de yapılması seçenekler arasında. Άρα βλέπουμε, Μανώλη, ότι το περιβάλλον έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Κάθε άλλο παρά ξεκάθαρο είναι.